Οι μουσουλμάνοι τη Γερμανία ζητούν να ιδρυθεί Ισλαμικό Χαλιφάτο εντό Γερμανία. Αλλά πάμε να τα δούμε από την αρχή. Ήδη έχει βγει μια πρόσφατη έρευνα από το KFN που δείχνει ότι από του νέου Γερμανού μουσουλμάνου πολίτε, δηλαδή παιδιά μεταναστών, το 50% δηλώνει ότι η Σαρία, δηλαδή η Ισλαμική Θεοκρατία, είναι καλύτερο σύστημα διακυβέρνηση από τη Δημοκρατία. Επίση, το 70% θεωρούν πω οι νόμοι στο Κοράνι είναι σημαντικότεροι από του νόμου τη Γερμανία καθώς και το 35% εξ αυτών δικαιολογούν απόλυτα τη βία που λαμβάνει μέρος απέναντι σε όσους προσβάλλουν τον προφήτη Μωάμεθ. Τέλος, το 21,2% από αυτού συμφωνούν ότι ακόμη και η απειλή της δύση στις Ισλαμικές παραδόσεις δικαιολογεί την άμυνα των μουσουλμάνων ακόμη και χρησιμοποιώντα βία. Εδώ να υπενθυμίσω το εξή. Η έρευνα αφορά Γερμανού πολίτε δεύτερη και τρίτη γενιά μεταναστών με μέσο όρο ηλικία τα 14 έτη. Και ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι. Ήδη στη Γερμανία, αλλά και στην ευρύτερη Ευρώπη, οι μαθητέ στα σχολεία ασπάζονται το Ισλάμ από φόβο, μια και οι ομάδε ανήλικων φανατικών Ισλαμιστών του ραμποκίζουν καθημερινά. Ήδη παλαιότερα, για όσου με παρακολουθούσαν καιρό, είχα κάνει και βίντεο από σχολείο τη Αυστρία που ακύρωσε τι γιορτέ των Χριστουγέννων επειδή αντέδρασαν οι μουσουλμάνοι σε ένα δημοτικό σχολείο. Και ερχόμαστε στο τρίτο κομμάτι. Στην πόλη Έσεν τη Γερμανία, δεκάδε χιλιάδε μουσουλμάνοι έκαναν πορεία στου δρόμου, ζητώντα να ιδρυθεί Ισλαμικό Χαλιφάτο εντό Γερμανία. Ας δούμε τα όμορφα πλάνα. Όχι, μην βιάζετε, έχει λίγο ακόμα. Τώρα κομπλέ. Εδώ θέλω να επιθυμίσω για όσους το έχουν ξεχάσει, ότι όλοι αυτοί έχουν νομιμοποιηθεί και είναι πια Γερμανοί πολίτε με δικαίωμα ψήφου. Αφού η Γερμανία είχε πάρα πολύ σκληρή πολιτική νομιμοποίηση λαθρομεταναστών. Του έδινε ένα χαρτί και αν μπορούσαν να ζωγραφίσουν μισή μου τζούρα, α πούμε, του έδινε χαρτιά. Και πάμε να τα συνδυάσουμε λίγο όλα μαζί. Θέλω να σκεφτείτε τον τεράστιο πληθυσμό Τούρκων αλλά και λοιπόν Ισλαμιστών στη Γερμανία. Τον μεγάλο αριθμό πολιτικών μουσουλμάνων στη Γερμανία, αφού υπάρχουν ήδη πόλει που έχουν μουσουλμάνου δημάρχου. Βάλτε και στη συνάρτηση και ότι όλο αυτό δεν είναι φαινόμενο τη Γερμανία, αλλά μεγάλου αριθμού ευρωπαϊκών χωρών και έχετε την τέλεια σούπα. Τι λύπη θα μου πείτε από αυτή τη σούπα, Η εσωτερική υποστήριξη. Αλλά αυτή φυσικά την έχουν. Είναι η λαθρολαγνία των αριστερών και τη πανίσχυρη woke Agenda. Η οποία έχει πείσει κοινωνικέ ομάδε που αν βρίσκονταν σε αραβικέ χώρε, οι Ισλαμιστέ θα του πετούσαν τα ψυλακτήρια φυσικά, αλλά επειδή δεν είναι, του παίρνουν όλοι μα για γκαλίτσα και υποστηρίζουν τα δικαιώματά του με, όπω όλοι γνωρίζουμε, τεράστια πολιτική επιρροή. Και αν σε αυτό το σημείο ακόμη θεωρείτε πω η συνταγή σούπα που σα έδωσα παραπάνω δεν είναι καλύτερη. Δεν έχετε παρά να ψάξετε τι συμβαίνει στη Σουηδία. Τη χώρα που η δική μου γενιά, πριν από 20 και 25 χρόνια, θεωρούσε και δικαιολογημένα ότι ήταν η τέλεια χώρα. Η χώρα υπόδειγμα. Η χώρα που κοιτούσε η Ελλάδα αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη και έσκυβαν το κεφάλαιο από ντροπή. Μήπω έχει ιδέα κανεί από εσά τι είναι σήμερα η Σουηδία. Ξέρω ότι περισσότεροι δεν γνωρίζετε και σε αυτό ευθύνονται τα κανάλια. Αλλά είμαι εγώ εδώ να ζε φτιάξω τη μέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη Σουηδία ο στρατό έχει ενισχύσει την αστυνομία και βρίσκονται σε μόνιμη υπηρεσία στου δρόμου. Η Σουηδία είναι αυτή τη στιγμή περήφανη πρωτεύουσα βιασμών τη Ευρώπη. Στη Σουηδία υπάρχουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και περιφέρειε, στι οποίε δεν μπορεί να περάσει αν είσαι λευκό. Στη Σουηδία το 95% όλων των εγκλημάτων πραγματοποιείται από λαθρομετανάστε, οι οποίοι απελευθερώνονται ακόμη και μετά από ιδεχθεί εγκλήματα, μια και οι φυλακέ είναι τίγκα. Η Σουηδία ήταν η νούμερο ένα χώρα σε προσκλήσει μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, μια και θεωρούσε ότι είναι τόσο ισχυρή οικονομικά και έχει τόσο δυνατό πολιτισμό. Που θα τι δυτικοποιήσει και θα του απορροφήσει. Και το Ισλάμ γέλασε. Γιατί το Ισλάμ ξέρει. Ο μόνο που δεν ξέρει εδώ γύρω είσαι εσύ. Και έτσι μπορούν να σε χαλιναγωγούν μερικοί μη πλημμένοι με επίκλειστο συνέστημα. Αλλά το βασικότερο είναι ένα. Τουλάχιστον δεν θα σε πουν φασίστα. Όλα καλά εδώ. Βέβαια, το αν θα φοράει η κόρη σου και η γυναίκα σου μπουργκα σε μερικά χρόνια, ή αν θα είναι σεξουαλικά σκυλάκια σε βάρβαρου, τουλάχιστον μπορεί να πει ότι ήταν και δική σου επιλογή. Έτσι για να νιώσει καλύτερα. Αλλά οκ, okay, φασίστα δεν θα είσαι.